Η διπλωματική κρίση στι σχέσει Γαλλία και Τουρκία καλά κρατεί με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν να αντιδρά στο πρωτοσέλιδο του σατυρικού περιοδικού Σαρλί Επντό. Ο Τούρκο πρόεδρο δήλωσε πω η οργή του δεν οφείλεται στην απεικόνηση του ιδίου, αλλά στη νέα προσβολή στο πρόσωπο του Μωάμεθ. Η λύπη και η οργή μου δεν προέρχονται από την ιαϊδιαστική επίθεση στο πρόσωπό μου. Προέρχονται από το γεγονό πω το ίδιο περιοδικό αποτελεί την πηγή τη προσβλητική επίθεση στον αγαπημένο μα προφήτη. Η Άγκυρα καταδίκα στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού χαρακτηρίζοντα εμπνευστέ του ω καθάρματα. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργό Πολιτισμού τη Τουρκία έγραψε στο Twitter ότι οι δημοσιογράφοι του Σαρλί Επντό είναι μπάσταρδοι, με του εργαζόμενου του να καταγγέλουν το tweet στι αρχέ. Παράλληλα, ο εισαγγελέα τη Άγκυρα άνοιξε έρευνα εναντίον των διευθυντών του Σαρλί Εμπτό με την κατηγορία τη προσβολή αρχηγού κράτου. Από την πλευρά τη, η γαλλική κυβέρνηση απάντησε στι αντιδράσει των Τούρκων αξιωματούχων, λέγοντα ότι ήταν γεμάτε μίσο και πω η Γαλλία δεν θα υποκύψει σε τακτικέ εκφοβισμού. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο έκτακτη συνόδου κορυφή μετά την επίθεση Ερντογάν σε βάρο του Εμμανουέλ Μακρόν. <χωρειά>